Βρέφοι ενό έτου προσβάλλονται τόσο από τον κορονοϊό όσο και από την γρήπη Α, με την κλινική εικόνα να είναι ιδιαίτερα σοβαρή σύμφωνα με τον παιδίατρο Τροθοδορή Νάνο. Όπω σημείωσε ο ίδιο, η έξαρση των ιώσεων παρατηρείται σε παιδιά προσχολική ηλικία και όχι σε μεγαλύτερα, κάτι το οποίο ανησυχεί την ιατρική κοινότητα, εφόσον το ανοσοποιητικό του σύστημα δεν έχει εξελιχθεί πλήρω. Δυστυχώ αυτέ τι μέρε παρατηρείται μεγάλη έξαρση των ιώσεων, κυρίω ιώσει από κορονοϊό και γρήπη σε τύπου Α. Πιθανώ είναι οι συνέπειε των, ημέρες, των ημερών των εορτών λόγω του το μεγάλου συγχρονισμού. Ιδίω νοσούν μικρά βρέφη έω την ηλικία του ενό έτου με αρκετά σοβαρά συμπτώματα και έντονη κλινική εικόνα. Και παιδάκια προσχολική ηλικία. Δεν επηρεάζονται ακόμη τόσο παιδιά μεγαλύτερα 10-15 ετών. Γιατί βλέπουμε ότι νοσούν είναι παιδιά 5-6-8 μηνών τα οποία λόγω και μικρή ηλικία έχουν έντονη συμμετολογία. Με πάρα πολύ υψηλό πυρετό, ανορεξία, βήχα, κακουχία και δυστυχώ δεν υπάρχουν ιδιαίτερα φάρμακα για αυτέ τι ηλικίε. Γι' αυτό και δυστυχώ. Οι παιδερικές κλινικές όλη την Ελλάδα είναι γεμάτες με εισαγωγέ μικρών παιδιών. Σύμφωνα με τον κύριο Νάνο, τόσο μεγάλη έξαρση ιώσεων είχε χρόνια να βιώσει η ιατρική κοινότητα. Δυστυχώς τόσο μεγάλη έξαρση είχαμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε. Το θέμα είναι ποιε θα είναι οι συνέπειες και οι επιπλοκές που θα τα βρέφη τα μικρά ιδίω που νοσούν και με αρκετά βαριά εικόνα. Με έντονη αναπτυστική δυσχέρεια, με έντονο βήχα και υψηλό πυρετό. Ελπίζω να περάσουν χωρί ιδιαίτερα προβλήματα. Ο κ. Νάνο συστήνει ιδιαίτερη προσοχή στου γονεί να μην στείλουν τα παιδιά του στο σχολείο ακόμα και αν έχουν ήπια συμπτώματα. Θα πρέπει οπωσδήποτε παιδιά τα οποία έστω και νοσούν ελαφρά ή έχουν μικρή συμπτωματολογία, ελάχιστη, να μην πάνε την πρώτη εβδομάδα σχολείο. Τα μεγαλύτερα παιδιά είναι δυνατόν να ξαναχρησιμοποιήσουν τις μάσκες πολύ καλό αερισμό στις αίθουσε και γενικά όχι πολλές αναστροφές σε κλειστούς χώρους.